Μάλιστα. Εντάξει, καταλάβατε. Εδώ έχουμε τόσα ερωτήματα. Πάντως, ξέρετε κάτι. Όχι, είμαι αρμόδιος για τα οικογενειακά επιδόματα και νομίζω ο κύριος Χουντής γνώρισε τη φωνή του. Ναι, καλή μέρα, είμαι αρμόδιος για τα οικογενειακά επιδόματα και ήθελα να δω δεν αρνούμε την αρμοδιότητά σας. Δεν αρνούμε την αρμοδιότητά σας, αλλά έγινε αντιληπτό. Εδώ έχουμε αυτά τα ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπει στη συζήτηση ποιος το δικαιούται και ποιος δεν το δικαιούται και εσείς πετάξατε την μπάλα στην εξέδρα κατά τη γνωστή προσφυγή. Άμα ήταν άλλου κόμματος, θα είχατε ζητήσει να παραιτηθεί. Όχι, και αυτός που έπαιρνε το επίδομα. Εντάξει, αν θέλετε να το συνεχίσουμε, να το συνεχίσουμε αυτό. Τώρα το συνεχίσουμε αυτό. Εγώ είμαι με ρωτήσατε ποιες εφημερίδες διάβασα και είπα τη Real. Και είπα και το λόγο που διάβασα. Τα άλλα. Τα ερωτήματα που τίθενται εδώ, κύριε Γκεγκέρογλου, και αυτό που είναι επί της ουσίας, πώς φτάσαμε σε αυτό το πλεόνασμα, ότι είναι ψίχουλα στους ανθρώπους. Η ευτυχία δεν βλάφτει. Αυτό λέμε, κύριε Γκεγκέρογλου. Σε ανθρώπους σε ορισμένους εκεί μέσα, για να παρετούνται. Είναι χειρότερο από το παλιό. Αυτό αποδεικνύεται τώρα, κύριε Χουντή, επιμένοντας ένα θέμα. Το καινούριο, υποτίθεται, είναι χειρότερο από το παλιό. Τι εννοείτε με αυτό, κύριε Γκεγκέρογλου? Ότι θα πρέπει τέτοια θέματα, σε τέτοια θέματα όποτε αποκαλύπτονται, θα πρέπει να είμαστε άκαμπτοι, όχι ελαστικοί. Συμφωνώ απολύτως και αν υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα θέμα δεοντολογίας, όχι για σας ή για μένα, αυτό που έγειρε η κυρία Αλεξίου, αν η Real News το τσέκαρε μαζί της και ούτω καθεξής. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα οικονομικό θέμα για το Δημόσιο Ταμείο. Για όλο το Ταμείο. Τα οποία θα τα γυρίσει πίσω. Το θέμα είναι για όλο το Ταμείο. Κοιτάξτε, κύριε Γιώργο, τι έχει γίνει τώρα. Τι έχει γίνει τώρα. Μετά από αυτή την καταστροφή, η οποία ομολογείται και εξ αυτού του λόγου. Ότι εδώ έχουμε υποβαθμισμένα, έχουμε ανθρώπους που έχουν ξεφύγει από κάθε όριο αναγκών. Πού είναι οι ανάγκες του καθενός, είναι ένα ερώτημα. Συζητάτε εσείς ότι έχουμε ένα πλεόνασμα και πρέπει να το μοιράσουμε. Και τώρα τι έχετε, αυτή η είδηση τι θέλει να πει. Ναι, αλλά προσέξτε, εδώ με τα επιδόματα έχουμε και κάποιους που έχουν κάνει από δίπλα το πράγμα. Τι θέλετε να πείτε ως προς αυτό. Θέλετε να, κρύψετε, μαύρη τρύπα αυτή. Θέλετε να κρύψετε, κύριε Γκέρογλου, ότι έχει γίνει τόσο μεγάλη καταστροφή και κάτι πρέπει να δυσφημιστεί ως προς αυτό. Γιατί λίγα είναι τα δις που σε μαύρες τρύπες τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν. Μη μου το λέτε εμένα. Μη μου το λέτε εμένα. Εγώ σας λέω. Εγώ σας λέω. 38 χρόνια παίρνει επίδομα παιδιού. Κοιτάξτε, κύριε Γκέγκεργου, την έχουμε κάνει. Ακούστε τώρα. Κύριε Χουντή, ακούστε. Την έχουμε κάνει. Αυτή την κουβέντα. Μην υποβαθμίζετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Όχι, όχι. Εσείς, εσείς υποβαθμίζετε το ρόλο σας. Αφήστε, κύριε Γκέγκεργου. Ναι, εσείς υποβαθμίζετε το ρόλο σας και ξεχνάτε και ορισμένα πράγματα. Γιατί μια τέτοια κουβέντα, γενικά για επιδοματικές και άλλες πολιτικές, την έχουμε κάνει πριν 2-2,5 χρόνια, εδώ ίσως στην εκπομπή, όταν έλεγα ότι έρχεται περικοπή του επιδόματος ανεργίας και είσαστε τότε πάλι υφυπουργός και λέγατε διάφορα άλλα πράγματα, υποτιμώντας ότι έρχεται το κακό. Ναι. Το θυμόσαστε? Και τι μου λέγατε τότε? Τι μου λέγατε? Ότι ήταν από απάντηση του Παλαιού. Πρέπει να κάνω μια διακοπή. Μου απαντούσατε ότι θα τεθούν ισοδηματικά. Θα ολοκληρώσουμε μαζί σας στοιχεία αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί όλοι θέλω, νομίζω θέλω να πάρουν το λόγο. Μείνετε, κύριε Γκέρογλου, επιστρέφουμε.